Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης ΚΟ. Με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, την οποία κοινοποίηκε στους βουλευτές Δωδεκανήσου, ο Δήμαρχος Θεοδός Νικηταρά ζητάει την επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου στα καύσιμα σε όλα τα νησιά, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και επέκτασή του τουλάχιστον για εφέτος σε όλους όσοι ενδιαφερθούν να περάσουν τις διακοπές τους στα νησιά για ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού ως όρο επιβίωσης για επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Για τα οφειλόμενα ποσά προς τους επιβάτες που χρησιμοποιούν το μέτρο μεταφορικού ισοδύναμου, κατέθεσε ερώτηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Σαντορινιέος, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επισημένοντας πως η κυβέρνηση υποσκάπτει τη λειτουργία και αποδοτικότητα του μεταφορικού ισοδύναμου. Ένα μέτρο το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των νησιών και των αναγκών των νησιωτών. Από τα στοιχεία φαίνεται το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς τους νησιώτες επιβάτες και τους λοιπούς δικαιούχους του μέτρου ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, όπως σημειώνει ο βουλευτής Δωδεκανήσου, το μεταφορικό ισοδύναμο αποτελεί την έμπρακτη αναγνώριση των συνθηκών νησιωτικότητας. Τον απολογισμό της πρώτης περίοδου για τους παιδικούς σταθμούς στον πολιτισμό και τον αθλητισμό έκανε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού Σέβη Βλάχου, ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΣ Παναγιώτης Χατζηγριστοφής, παρουσία του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά, παραχωρώντας συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης το απόγευμα της Παρασκευής στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας όλα τα μέσα ατομικής προστασίας. Ο Δήμος της ΚΟ δεν σταμάτησε στιγμή να δουλεύει, να αγωνίζεται και να αγωνίζεται υπ' αυτές τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, εστιάζοντας, μεν στην κοινωνική πολιτική, γιατί αυτή είναι το μέλημά μας ετούτη εδώ την περίοδο, δουλεύοντας όμως παράλληλα και όλους τους υπόλοιπους τομείς, γιατί η επόμενη μέρα θα πρέπει να μας βρει από κάθε άποψη έτοιμος. Υπ' αυτό το πρίσμα, υπ' αυτή την οπτική, ένας από τους τομείς που δουλεύει ακατάπαυστα και δούλεψε και το προηγούμενο διάστημα, εναρμονιζόμενος και συντασσόμενος και αυτός με τις ιδιαιτερότητες της περίοδου, είναι ο ΔΟΠΑΒΣ. Άνθρωποι του, το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού, αφοσιώθηκε στην παροχή κοινωνικής υποστήριξης, είτε μέσω της παροχής συσιτίων, είτε μέσω της διανομής, είτε και μέσω της καταγραφής όλων των συμπολιτών μας που χρήζουν ιδιαίτερης βοήθειας. Όμως, τα στελέχη του δεν σταμάτησαν λεπτό να σχεδιάζουν για το μέλλον, όχι μόνο για το επόμενο διάστημα, αλλά να κάνουν και έναν μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό. Και εξ αυτού του λόγου, πρόσφατα, τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε και την χαρά να ακούσουμε από το στόμα του Περιφερειάρχη στην προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την ανακοίνωση συγκεκριμένων δράσεων, συγκεκριμένων έργων που είχε υποδείξει η διοίκηση του ΔΟΠΑΒΣ το προηγούμενο διάστημα, που είχε μελετήσει, είχε προγραμματίσει, είχε ιεραρχήσει και είχε προτάξει σε ό,τι αφορά τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού μας. Αν μου λέγανε εμένα να ξεχώριζα ένα έργο, αυτό το έργο θα ήταν άειλο. Και ποιο είναι αυτό που πέτυχε η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος ο Θεοδόσης ο Νικηταράς? Την ενότητα της κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό να έρχεσαι σε μια κοινωνία που ήταν πληγωμένη, που ήταν διχασμένη και να βάζεις αυτή τη συγκολητική ουσία που λέγεται ενότητα, που λέγεται μαζί, που λέγεται όλοι. Και εμείς δικαιωνόμαστε και με το έργο μας και με τις πράξεις μας και με τη συμπεριφορά μας, και δικαιώνεται και ο κόσμος που μας ψήφισε, αλλά και ο κόσμος που δεν μας ψήφισε έρχεται κοντά μας. Εγώ να σας πω ότι στον τομέα του πολιτισμού, για παράδειγμα, όταν κάναμε το κάλεσμα με τους συλλόγους και τους φορείς για να συνεργαστούμε, οι 9 στις 10 προτάσεις ήταν προτάσεις των ανθρώπων του τόπου μας. Είναι εδώ βλέπετε τις εικόνες, την κατάσταση των εγκληματιστικών στους παιδικούς σταθμούς της Αβέροφ, της Αμερικής, Ιερουλόχου, Πυλή. Αντιμάχιας με συνολικό κόστος 32.360 ευρώ. Ένας παιδικός σταθμός ο οποίος είχε παραμεληθεί την προηγούμενη πενταετία και ήταν ιδιαίτερη χαρά μας όταν τον ανακαινήσαμε.
Συντήρηση και επισκευή καυστήρων, καλοριφέρ, κλιματιστικών και θέρμανση των παιδικών σταθμών. Επισκευή του αεργογού της Αβέροφ, ο οποίος ήταν εκτός λειτουργίας πάνω από 10-15 έτη, όπως μας είπαν οι υπάλληλοι, και δεν τα λέω εγώ. Προβήκαμε σε προμήθειες και διαγωνισμούς. Εξ αυτών είναι προμήθεια για υπολογιστές, φαξ, συνολικούς κόστους 17.547 ευρώ. Κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών που αφορούν κρεβατάκια, στρώματα, κουρτίνες, μοκέτες κτλ. Σε το ύψος 8.890 ευρώ. Μόνωση τεράτου του παιδικού σταθμού της Αντιμάχιας και της Κεφάλου. Βάψιμο έδωσης των παιδικών σταθμών Πηλίου και Αμερικής. Στη συνέχεια, προβήκαμε σε προμήθειες και διαγωνισμούς. Εξ αυτών είναι προμήθεια για υπολογιστές, φαξ, συνολικούς κόστους 17.547 ευρώ. Κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών που αφορούν κρεβατάκια, στρώματα, κουρτίνες, μοκέτες κτλ. Σε το ύψος 8.890 ευρώ. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού γενομικού σε όλους τους παιδικούς σταθμούς φυσικά της ΚΟ. Προμήθεια για την κάλυψη αναγκών σύντησης στους παιδικούς σταθμούς που αφορούν σε τρόφιμα, γαλακτοκομικά προϊόντα είδη κρεοπολίου και καθαριστικά είδη. Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού, παιχνίδια για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 10.000 ευρώ. Αλλά πάση στιγμή, συγγνώμη που κάνω μια παρένθεση εδώ, οτιδήποτε θέλετε με ρωτάτε. Συνεχίζουμε με τα σεμινάρια για τις εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς και στους γονείς με την οικογενειακή σύμβουλο Ερατό Χατζημιχαλάκη στο Λαογραφικό Μουσείο. Στην δεύτερη εικόνα βλέπετε βιβλιοπαρουσιάσεις στους παιδικούς σταθμούς από το συγγραφέα Παναγιώτη Δημητρακόπουλο και στο τρίτο εκπαιδευτικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα από τους δασκάλους των παιδικών σταθμών στη Δημοτική Τηλεόραση ΚΟ. Να πάμε και στα χαρούμενα, κάτι το οποίο έχουμε καιρό να κάνουμε λόγω της κατάστασης που βιώνουμε τώρα. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε όλους τους παιδικούς δημοτικούς σταθμούς της ΚΟ. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απροστάτητους στους παιδικούς σταθμούς. Γι' αυτό προηγούμε σε εργασίες καθαρισμού και πολύμασης στους παιδικούς σταθμούς και τις εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΒΣ λόγω κορονοϊού άμεσα. Μετά την αναστολή της λειτουργίας των παιδικών σταθμών λόγω κορονοϊού, όπως ξέρετε, το προσωπικό ενίσχυε τις δομές της πρόνοιας του Δήμου, το συσίδιο και στη διανομή τροφίμων και στη γραμμή εξυπηρέτησης των δημοτών, όπως και επίσης στο πολύ σημαντικό έργο το συσίδιο της Μητρόπολης. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν με τον πολιτισμό. Εμείς είμαστε εδώ γιατί είμαστε υπέρ της ενημέρωσης και μας αρέσει ό,τι παρουσιάζουμε να το παρουσιάζουμε και με απτά στοιχεία. Με αριθμούς, με αποφάσεις και με φωτογραφίες. Γιατί όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Και οι φωτογραφίες έχουν τον ρόλο τους, έτσι. Δεν λένε ότι μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Οι φωτογραφίες λοιπόν αποδεικνύουν ότι ήμασταν εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Ότι έχουμε αγαστή συνεργασία με το προσωπικό μας. Δεν είναι και αυτό αυτονόητο, αγαπητοί συνάδελφοι. Υπήρχαν οργανισμοί την προηγούμενη περίοδο που ήταν χωρισμένα στρατόπεδα, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Και αυτά κάπου κλείσαμε κι εμείς πληγές και βοηθήσαμε να ενωθούν και να μην υπάρχουν αυτές οι εσωτερικές τριβές που δημιουργούσαν αναποτελεσματικότητα και αντιπαραγωγικότητα στις δομές, όσο και αν σας ακούγεται παράξενο. Και δεν είναι και κακό να συγχαίρει ο ένας τον άλλον και να αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον όταν υπάρχει αγαστή συνεργασία και μέσα στην παράταξη και έξω από την παράταξη και με τους φορείς και με την κοινωνία και με όλους. Μας αρέσει λοιπόν, γι' αυτό κάνουμε και αυτόν τον απολογισμό και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Ο ΔΟΠΑΒΣ λοιπόν, στο Τμήμα Πολιτισμού, από τον Οκτώβριο που αναλάβαμε και κάναμε την πρώτη μας συνεδρίαση, μέχρι και τον Απρίλιο του 2020, διεξήχθησαν 14 συνεδριάσεις, σχεδόν δηλαδή 2 συνεδριάσεις ανά μήνα και ελήφθησαν 82 αποφάσεις. Ένα από τα καμάρια του πολιτισμού μας, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην είναι οι φιλαρμονικές Δήμου ΚΟ και Ηρακλειδών. Εκεί συνεχίσαμε το έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής με την προμήθεια στολών, κόστους 11.000 περίπου. Είχε προηγηθεί ένα άλλο κομμάτι με 10.000 και συνεχίσαμε και εμείς το υπόλοιπο και πήραμε τις υπόλοιπες στολές. Το καθιερωμένο κόστος για τη συντήρηση των μουσικών οργάνων στα 992 ευρώ και η προμήθεια νέων αξίας 9.907. Και κάναμε και αγιασμό για τη νέα χρονιά, εκεί στα Χάνιο που στεγάζεται η φιλαρμονική του Δήμου μας. Επίσης, μας αρέσει να βλέπουμε και να καμαρώνουμε τη φιλαρμονική μας σε θυμοτυπικές, θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις, όπως είπα, μας διαφημίζει και εντός και εκτός συνόρων.
και η Φιλαρμονική Ηρακλειδών και εκείνη συμπληρώνει 20 χρόνια με επίσης ένα άξιο μαέστρο στα βήματα του μεγάλου του Θανάση του Πουλιού και ο Νίκος ο Καναβούρας. Επίσης προχωράει πάρα πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικό έργο στο τρίγωνο Ηρακλειδών. Εκτός από τον απολογισμό, ανακοινώθηκε και ο προγραμματισμός καθώς και οι νέοι στόχοι της επόμενης περίοδου για τους παιδικούς σταθμούς, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό από τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΣ Παναγιώτη Χατζηχριστοφή και την αντιδήμαρχο πολιτισμού και αθλητισμού Σέβη Βλάχου. Οι στόχοι μας για την επόμενη περίοδο που αφορά και στόχους του ΔΟΠΑΣ και στόχους του Δήμου. Όπως είπαμε, η υποκρατική κόση είναι το Α και το Ω. Άρα, η αναβάθμιση του υποκρατικού όρκου με βάση το Εθνικό Σχέδιο με θέμα την υποκρατική κό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε συνεχώς. Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο ΚΟ με τη Δωρεάτη Περσεφόνη Κουτσουράδη είναι κάτι επίσης το οποίο το επόμενο διάστημα θα δώσουμε μεγάλη έμφαση. Από την πρώτη στιγμή, από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που αναλάβαμε, καλέσαμε τους συλλόγους να μας φέρουν επίσης τα νόμιμα δικαιολογητικά τους για να καταρτήσουμε ένα μητρό πολιτιστικών συλλόγων, για να ξέρουμε ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι φορείς που έχουν αμυγός πολιτιστικό χαρακτήρα, για να ξέρουμε και να δούμε και δίκαια και με ισονομία και ισοπολιτεία πώς μπορούμε να τους στηρίξουμε. Και σε αυτό το πλαίσιο της διαβούλευσης έγινε και η καταγραφή όλων των αναγκών στέγασης των συλλόγων, γιατί έχουμε πάρει από τους προηγούμενους δήμους, κάποιους συλλόγους που τους εξασφάλιζε το ενίκιο ή τη στέγαση ο Δήμος Ηρακλειδών, ο Δήμος Δικαίου και ο Δήμος της ΚΟ. Κάποιοι άλλοι με τον ενιαίο Δήμο, κάποιοι κέρδισαν, κάποιοι έχασαν. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να τα δούμε εξ αρχής. Στις διεκδικήσεις μας είναι, όπως είπα και στην αρχή, να ενισχύσουμε τις υποδομές μας. Ένα δημοτικό οδείο το αξίζει, κόσμο μπορούμε να το παλέψουμε, μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Ένα δημοτικό στούντιο ηχογράφησης με control room και performance control είναι κάτι το οποίο μας το ζητάει πάρα πολύ η νεολαία και νομίζουμε ότι επειδή έχουμε καλλιτεχνικά σχήματα που ασχολούνται με αυτό, μπορούμε να το στηρίξουμε και σε συνεργασία και με το ΔΥΡΑΣ και να δούμε πώς μπορούμε να το δίνουμε αυτό δωρεάν στη νεολαία που έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες. Η εθελοντική ηχογράφηση ακουστικών βιβλίων, διαβάζω για τους άλλους, ήταν κάτι το οποίο μας προέκυψε μέσα από τον κορονοϊό και είδαμε πόσο ανάγκη το έχουν και τα μικρά παιδιά αλλά και οι τυφλοί να ακούνε τα βιβλία όταν δεν έχουν κάποιον να τους τα διαβάσει. Δημοτικά κτίρια μουντά, τα μπορούμε να τα ζωντανέψουμε, να τα αμορφύνουμε πάλι εδώ με τη νεολαία μας που έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες με γκράφιτι ή σε δημοτικά κτίρια ή σε ιδιωτικά σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες. Ένας εναλλακτικός πολυχώρος είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη για την πόλη της ΚΟ, γιατί πέρα από την αίθουσα της πρώην Εβραϊκής Συναγωγής δεν διαθέτουμε άλλο κλειστό χώρο. Οι βιβλιοθήκες μας, όπως είπα στην αρχή, οφείλουμε να παλέψουμε να λειτουργήσουν με πλήρως ωράριο, να ενταχθούν σε προγράμματα ηλεκτρονικής αναβάθμισης όπως το Future Library και να συνεργαστούμε με εκπαιδευτικούς φορείς ώστε να την ανοίξουμε περισσότερο στην κοινωνία. Η φιλαρμονική του ΤΕΟΣ Δήμου Δικαίου είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει με το μαέστρο μας, τον Θανάση τον Πουλιού, και έχουμε πει ότι πρέπει να παλέψουμε να ξαναγίνει πραγματικότητα. Ο Νίκος ο Καναβούρας, επίσης με τη Δημοτική Χοροδία Ενηλίκων, θέλουμε να ξαναζεστάνουμε τον κόσμο που είχε αγκαλιάσει αυτή τη χοροδία, να κάνουμε και ένα καινούριο κάλεσμα και να το ξαναχρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο που λέγεται χοροδία ενηλίκων. Η έκδοση του αρχείου του Σίμωνα Καράκη, η εκπόνηση νέες μελέτες με έρευνα, καταγραφή και έκδοση υλικού με παραδοσιακούς οργανοπαίχτες και ερμηνευτές του νησιού μας, είναι κάτι το οποίο θα περάσει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ΔΟΠΑΒΣ και αφορά ένα πολύ πλούσιο υλικό, ένα ανεκμετάλλευτο θησαυρό που υπάρχει και τον έχει το αρχείο του Σίμωνα Καρά. Και μπορούμε κι εμείς λοιπόν αυτό να το έχουμε σε βιβλίο. Η έκδοση λευκόματος, ηλεκτρονική και έντυπη μορφή του διαγωνισμού αφισών με θέμα την ειρήνη της Λέσχης Lions Co. Με πάρα πολλές ζωγραφιές από παιδιά των δημοτικών είναι κάτι το οποίο επίσης θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΟΠΑΒΣ. Και ένα ακόμα ευχάριστο νέο είναι ότι αναδείχθηκε ανάδοχος από το διαγωνισμό που είχαμε κάνει για την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον οδηγό πολιτισμού και άρα θα ξεκινήσουμε να το τροφοδοτούμε με υλικό. Επίσης θα προσπαθήσουμε, όπως είπαμε, κάτι το οποίο είχαμε σκοπό να το κάνουμε, αλλά λόγω κορονοϊού δεν το ξεκινήσαμε, τα εργαστήρια. Και τώρα λέμε να τα ξεκινήσουμε από Νοέμβριο μέχρι Απρίλιο, την περίοδο δηλαδή που είναι κάπως νεκρή, που δεν είναι τουριστική σεζόν και μπορούν κάτοικοι και μικροί και μεγάλοι του νησιού μας να απολαύσουν εργαστήρια ζωγραφικής, φωτογραφίας, παραδοσιακής μουσικής, θεατρικού σεμιναρίου και αγγιοπλαστικής. Και να δώσουμε και έμφαση στην ταυτότητα του νησιού μας. Τα φεστιβάλ μας, δηλαδή αυτό που είχαμε πει και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Ένα φεστιβάλ γαστρονομίας, εβδομαδιαίο, με φεστιβάλ τοπικών προϊόντων,
που θα είναι στην πόλη της ΚΟ. Στο Ασφενδιού η γιορτή κρασιού, στο Πηλί τα χειροσφάγια, στην Αντιμάχια η γιορτή μελιού, στην Καρδάμενα τα τοπικά προϊόντα και στην Κέφαλο τη γιορτή της Στράτας. Και υπάρχουν και προτάσεις και σκέψεις από συναδέλφους, από φορείς για φεστιβάλ αναδιετία, το παραδοσιακό μουσικοχορευτικό αντάμωμα, το φεστιβάλ νεολαία σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές, που γίνεται, αλλά θέλει ο πρόεδρος των σχολικών επιτροπών να το αναβαθμίσουμε και να το εμπλουτίσουμε. Το φεστιβάλ φιλαρμονικών ορχιστρών, να δούμε αν το θέλουμε και θέλουμε να επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια ίσως. Το φεστιβάλ κινηματογράφου, με αφορμή τη συνεργασία που έχουμε με το φεστιβάλ στην Αλικαρνασσό, αλλά και ένα φεστιβάλ δημιουργίας και αφήγησης παραμυθιού, γιατί είδαμε ότι υπάρχουν αυτές οι προτάσεις και από τους παιδικούς μας σταθμούς. Θέλουμε να σας παρουσιάσουμε τους νέους στόχους επόμενης περίοδου, οι οποίοι είναι στους παιδικούς σταθμούς: αδειοδότηση και ένταξη του νέου παιδικού σταθμού της Αγίας Μαρίνας στο πρόγραμμα της ΕΤΑ. Προμήθεια ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης βρεφονιπιακών σταθμών και υποβολή αιτήσεων εγγραφής από τους γονείς. Να εκμεταλλευτούμε το κορονοϊό, αλλά αυτά πρέπει να είχαν γίνει πριν, να μην συνοστίζουν και οι γονείς. Επικαιροποίηση της μελέτης, η εκκρεμή, η έγκριση του ρημοτομικού για την κατασκευή του νέου παιδικού σταθμού της Κεφάλου. Εκπώνηση μελέτης νέου παιδικού σταθμού της Αντιμάχιας και απαλλαγή τελών από τα τροφεία τους μήνους του κορονοϊού. Θα πάμε στην αποκατάσταση τακτάν στίβου ηλεκτροφωτισμού νέο στάδιο ανταγόρας 400.000 ευρώ. Προμήθεια και τοποθέτηση οχλοτάπητα στο γήπεδο Ζυπαρίου με αποστραγγιστικά 300.000 ευρώ. Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού. Βάλαμε την παρένθεση γιατί είχαν κάποια ερωτήματα αυτές τις μέρες, για να μην αιωρούνται κάποια ερωτήματα. Τι σημαίνει προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού? Δεν είναι διχτάκια και μπάλες. Είναι πλήρες ταμπλό μπασκέτες, 6, πάγκοι και στα 3 γήπεδα, καθίσματα και τάπητες. Με κόστος 169.000 ευρώ. Ο Δήμος ΚΟ με τον ΤΟΠΑΣ προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για το παλαιό στάδιο ανταγόρας, έπειτα από τη δέσμευση του Δημάρχου μας, 500.000 ευρώ, ο οποίος 22 του μήνα λήγει. Αντικατάσταση του παρκή στο κλειστό γυμναστήριο αξίας 82.000 ευρώ. Ύστερα από συνεννόηση από τον εργολάβο, οι τεχνικές υπηρεσίες με ενημερώσαν λόγω κορονοϊού, όπως ξέρετε όλα πήγαν πίσω, ήταν να μπει μέσα στο κλειστό 1η Μαΐου. Από ό,τι μας ενημέρωσε, με μια πρώτη εκτίμηση, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα έχει τοποθετηθεί. Προμήθεια χλωτάπη για κατασκευή ποδηλατοδρομίου στο στάδιο Φιλίνος, χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αξίας 800.000 ευρώ. Έχουμε περάσει το πρώτο στάδιο από το Υπουργείο Αθλητισμού, έχουμε πάρει την έγκριση και τώρα μένει στο Υπουργείο Συνεταιρικών να πάρουμε την έγκριση για τα λεφτά. Εκπώνηση μελετών για πυρασφάλεια ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού σε κλειστό γυμναστήριο, νέο στάδιο ανταγόρας και αθλητικό πολύκεντρο. Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας για το νέο στάδιο ανταγόρας και στο κλειστό γυμναστήριο 50.000 ευρώ. Προμήθεια εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο κλειστό γυμναστήριο 60.000 ευρώ και προμήθεια εξοπλισμού ιατρικών αθλητικών χώρων 40.000 ευρώ. Είναι οι στόχοι της επόμενης περίοδου. Σε διαβούλευση ο νέος κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυτό μπορώ να έχουμε το θάρρος να πούμε ότι μπορεί να πάει λίγο πίσω λόγω των καταστάσεων των πρωτόγνωρων που ζούμε του κορονοϊού και θα είμαστε λίγο ελαστικοί. Γιατί στην αρχή δεν ήμασταν, μπορώ να σας πω, τουλάχιστον εγώ, με τα σωματεία. Κατάρτιση μητρών αθλητικών σωματείων με τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά, καθιέρευση εκδήλωση αθλητικών βραβείων συλλόγων και μεμονωμένων αθλητών κάθε χρόνο στο τέλος του Ιανουαρίου, όπως σας προείπα. Συνεργασία με αθλητικά σωματεία, σχολή προπονητών στο νησί της ΚΟ. Πάμε στους νέους στόχους της επόμενης περίοδου. Είναι το κλειστό μπάσκετ του Λινοπότη. Κάτι το οποίο το έχετε ξανακούσει βέβαια. Κλειστό προπονητικό κέντρο μπάσκετ ενόργανης γυμναστικής και στίβου στην πόλη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος στόχος του ΟΠΑΠΣ και της Νέας Δημοτικής Αρχής. Πίστα μηχανοκίνητο αθλητισμού σε δημοτικό οικόπεδο, ο οποίο βρίσκεται στην Αντιμάχια. Κλειστό προπονητικό κέντρο στην Καρδάμενα. Ανακαίνιση και αναβάθμιση κλειστού προπονητηρίου στην Κέφαλο, το οποίο είναι ανεργό εδώ και 6 με 7 χρόνια. Υπαίθρια γυμναστήρια Gym Park σε παραλίες και πάρκα και μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή να διαλέξουμε σε κομβικά σημεία της πόλης και κάποιες παιδικές χάρες να τις μετατρέψουμε. Δημοτικό κολυμβητήριο, διερεύνηση χωροταξιδής της τοποθέτησης. Μετατροπή, εδώ έρχεται και κουμπώνει
η προγραμματική σύμβαση που έχουμε συνάψει, η διαβαθμιδική με την περιφέρεια, με τα ανοιχτά γήπεδα που σε πρώτη φάση θα φτιάξουμε τον Τάπητα, για μας πρέπει να τελειώνουν τα έργα. Τι, ποια είναι η ουσία, ποια είναι, να μετατραπούμε τα κλειστά γήπεδα του μπάσκετ, τα ανοιχτά σε κλειστά, με ένα μπαλόνι, μια τέντα, έτσι ώστε να, ειδικά τα χωριά να μείνουν τα δικημένα και με οποιοσδήποτε καιρικέ συνθήκε να μπορούν να κάνουν τι προπονήσει του ανενόχλητοι. Ανακαίνιση και συντήρηση αποδητηρίων γηπέδων και αγωνιστικών χώρων που θα επιβαρύνει τον κωδικό που ο οποίος έχουμε βάλει μέσα 100.000 ευρώ. Εκπόνηση μελέτη για το ηλεκτροφωτισμό γηπέδου ποδοσφαίρου στην Καρδάμενα, ο οποίο σα. Δήμαρχε, να το πούμε. Σήμερα τελείωσε η μελέτη, μόλις ολοκληρώθηκε. Στέγαστρο στις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πυλί. Το Υπουργείο Ναυτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε ότι από σήμερα επιτρέπεται η μετακίνηση προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών, των ιδιοκτητών και των εργαζόμενων μόνο σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η επαναλειτουργία τους από τις 11 Μαΐου, ενώ η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική. Η απελευθέρωση θα γίνει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη έγινε σήμερα, η δεύτερη πριν την 1η Ιουνίου και η τρίτη μετά την 1η Ιουνίου. Απολύμανση στους εξωτερικούς χώρους πραγματοποίησε ο Δήμος της ΣΚΟ με αφορμή την επιστροφή των μαθητών της Τρίτης Λυκείου στα Θρανία. Η απολύμανση έγινε με την εθελοντική εργασία δημοτικών υπαλλήλων το Σάββατο πρωί, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία τους. Χθες δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τα παιδιά, τον χειριστή και τον εργαζόμενο στο πλυντήριο κάδων που κάνουν και τις απολυμάνσεις και με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα ότι ήθελαν, παρόλο ήταν μέρα αργίας, Σαββατοκύριακο, ήθελαν να συνεισφέρουν στην απολύμανση και στο πλήσιμο των εξωτερικών χώρων, μιας και ανοίγουν τα σχολεία. Εμείς όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε. Όταν βλέπετε ας πούμε ανθρώπους εργαζόμενους που παρόλο ξενυχτισμένοι, γιατί καταλαβαίνετε δουλεύουν νύχτα, η εργασία που κάνουν, το πλήσιμο των κάδων και των δρόμων γίνεται σε ώρες που εμείς κοιμόμαστε και αυτοί παρόλα αυτά αποφασίζουν να συνεχίσουν και Σάββατο και Κυριακή, πώς θα μπορούσαμε και να αρνηθούμε, αλλά και να μην έχουμε την ευαισθησία, μιας και τα παιδιά μας θα μπουν εδώ μέσα από Δευτέρα. Θα θέλαμε να μας πείτε, να αναφερθείτε λίγο στο σχεδιάγραμμα, δηλαδή πώς ακριβώς το έχετε υπηρεσιακά δρομολογήσει, γιατί βλέπουμε ότι πλένονται εξωτερικά αλλά και οι πόρτες και αντικείμενα σιδηροκατασκευές, πεζοδρόμια, πακάκια. Πλύνονται κυρίως οι κοινόχρηστοι χώροι και εκεί πέρα τα μέρη δίνουμε περισσότερη έμφαση στα μέρη στα οποία θα συνοστιστούν τα παιδιά. Δηλαδή θα καθίσουν, θα μείνουν στη σκιά, στο παγκάκι τους, στο μέρος που θα πιουν νερό. Εκεί δίνουμε μια μεγάλη έμφαση. Βέβαια σε όλο τον χώρο, αλλά εκεί πέρα δίνουμε μια μεγαλύτερη έμφαση και στη συνέχεια στους κάδους, τους οποίους και αυτούς πλένουμε στους 90 βαθμούς και προσπαθούμε τουλάχιστον όσο είναι δυνατόν να κρατήσουμε τις αιστείες μικροβίων στο χαμηλότερο επιθυμητό επίπεδο που μπορούμε για να μην έχουμε κάποια κρούσματα. Μετά το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα, αυτές οι απολυμάνσεις θα συνεχιστούν? Ναι, νομίζω ότι κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε αποφασίσει και ήταν μια πρωτοβουλία των παιδιών ότι θα μπαίνει το κάδοπλυντήριο να κάνει αυτή την απολύμανση τουλάχιστον στα λύκεια που θα ανοίξουν σε πρώτη φάση και στη συνέχεια ίσως στα γυμνάσια. Αυτό βλέπουμε να γίνεται στα λύκεια της πόλης, στα χωριά τι γίνεται? Και εκεί θα κάνουμε μια παρέμβαση τις επόμενες μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, ξέρετε, ο χρόνος είναι και περιορισμένος. Θέλει τουλάχιστον μισή ώρα, τρία τέταρτα το κάθε σχολείο να γίνει απολύμανση. Δεν μπορώ να υποχρεώσω τους εργαζόμενους. Βέβαια, με μεγάλη μου χαρά και ανακούφιση είδα ότι οι ίδιοι προσφέρθηκαν. Τώρα θέλω να δω πώς θα το συντονίσουμε, αλλά έτσι κι αλλιώς εμάς ήταν μέσα στις σκέψεις μας να γίνει κάτι τέτοιο. Στην δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο τόπος και όλη η ανθρωπότητα, όποιος μπορεί να συμβάλλει εθελοντικά να κάνει κάτι που μπορεί, καλό είναι. Όπως το είπατε κι εσείς, εμείς είμαστε εκτός υπηρεσίας σήμερα με τον συνάδελφο. Ήρθαμε να βοηθήσουμε να πλύνουμε τα σχολεία που ανοίγουν τη Δευτέρα και αυτό είναι όλο. Ωραία.
Να μας πείτε, έτσι, να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες ό,τι αφορά το κομμάτι της απολύμανσης, δηλαδή αυτό το υλικό που χρησιμοποιείτε, τι ακριβώς περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει χλώριο και κάποια άλλα ειδικά απολυμπαντικά, γύρω στα 7% στο νερό που βάζουμε. Δηλαδή σήμερα έγινε πιο πολύ απολύμανση παρά πλήση. Φιλικά στο περιβάλλον αυτά. Είναι ακίνδυνα στο περιβάλλον, έχουν όλες τις προδιαγραφές. Και σήμερα έγινε μια απολύμανση στα σχολεία που πήγαμε. Πιο πολύ απολύμανση παρά πλήσιμο. Απλά πετάει πίεση για να γίνει η απολύμανση πιο καλή. Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά βλέπουμε ότι καθαρίζετε και τους απολυμμένετε και τους κάδους. Αυτό το μηχάνημα είναι πολύ μηχάνημα. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Έχει πυροσβεστικό, καταρχήν είναι και πυροσβεστικό. Έχει πάρα πολλές λειτουργίες. Πλένει κάδους. Μπορεί να πλύνει πλατείες με διάφορες αντλίες, με ζεστό νερό γύρω στους 85 βαθμούς. Και ο κάδος βγαίνει σχεδόν καινούριος. Απλά έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει ο καθαρισμός των κάδων και είναι, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολο να καθαριστεί σε μια μέρα. Είχε πάρα πολλά χρόνια να δουλέψει το συγκεκριμένο όχημα. Έπρεπε να καθαρίσουμε αυτό το σχολείο. Καθυστερήσαμε λίγο, αλλά τελικά τα καταφέραμε και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που ήρθαν και βοηθήσαν εδώ. Αλλά μου είπε χτες ο διευθυντής ότι ήρθε κάποιο σήμα και δεν θα μπορέσουν να παίξουν οτιδήποτε άλλο εκτός από ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν σε άθλια κατάσταση. Ήρθαμε χτες, πήραμε τα μπάζα από μέσα. Αυτό είναι ένα μίνι 5-5. Αυτό ναι, είναι μόνο για ποδόσφαιρο, τα οποία θα μπορέσουν εδώ όλα τα παιδιά να έρθουν να παίξουν αύριο, να ξεσκάσουν, μια που ήταν και τόσο πολύ καιρό μέσα στα σπίτια τους. Αφού το καθαρίσατε τώρα, τι ακριβώς θα γίνει? Αυτό ακριβώς θα το αφήσουμε έτσι, το πολύ πολύ θα το βρέξουμε λίγο να καθίσει ακάτω και παρακάλεσα τον κύριο, παρακάλεσα τον Γιάννη, το φίλο μου, να έρθει αφιλοκερδός για να τα καθαρίσουμε και έχει έρθει και άλλες πολλές φορές, όπου του λέω ο Γιάννης έρχεται και τον ευχαριστώ για αυτόν ιδιαίτερα πάρα πολύ και έχουμε και συνέχεια. Και εσείς εθελοντικά θα το παίρνω να βοηθήσετε, πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και εμείς κάνουμε και εμείς μια βοήθεια για το Δήμο και ό,τι μπορούμε κάνουμε αυτά. Πόσο σημαντικό είναι εσείς, ενώ δεν εργάζεστε στο Δήμο, τώρα να έρχεστε, να βοηθάτε και όπου σας ζητείτε η βοήθειά σας να συνδράμετε. Να βοηθήσουμε. Προσπαθούμε να καθαρίζουμε τον τόπο, να είμαστε, άμα έρθουν οι τουρίστες, να είμαστε έτοιμοι. Δεν έχει σημασία αν έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά τα δικά μας, είναι παιδιά όλων μας και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι για ένα καλύτερο. Άμα μπορούμε να βοηθήσουμε, καλώς χαρά μας. Είναι πολύ βασικό γιατί εσείς δουλεύετε νύχτα, όπως είπε και ο αντιδήμαρχος, σε δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όμως, το πρωί σήμερα, συνέχεια στην βάρδια σας, συνεχίζετε αυτούς τους καθαρισμούς. Αυτό γίνεται, αλλά δεν πειράζει. Τέλος καλά. Ο εθελοντισμός κυλάει στο αίμα σας, έτσι. Γιατί να μην γίνονται και άλλες προσπάθειες. Εμείς είμαστε εδώ παρόν. Γιατί να μην προσφέρουμε. Έχω φάει ψωμί από το Δήμο 29 χρόνια. Γιατί δεν παθαίνω τίποτα με μια εθελοντική προσφορά. Αντιδήμαρχε, πρέπει να είστε ιδιαίτερα χαρούμενος για το. Κύριε Απολίτου, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Άλλη μια φορά ευχαριστώ στους συναδέλφους εδώ, στον Δημήτρη και στον Αλή, γιατί όπως ακούσατε, οι άνθρωποι παρόλη την κούρασή τους, παρόλο το ξενύχτη τους, το θεωρούν καθήκον τους και όχι δουλειά. Οπότε εμείς πώς μπορούμε να κάνουμε πίσω ή να πούμε ότι κουραστήκαμε όταν υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Δημήτρη, σαν τον Αλή και άλλοι, όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή, γνωρίζετε, βρίσκονται στη Λάμπη, συνεχίζεται η κλάδευση. Ο Δήμαρχος ο ίδιος βρίσκεται εκεί μαζί τους. Ο συνάδελφος, ο έφηβος, για πάντα έφηβος, ο Μανώλης ο Καματερός είναι εκεί. Δεν μπορούμε να. Αυτό μας δίνει κουράγιο, μας δίνει χαρά και νομίζω έτσι ενωμένη όλη αυτή η κοινωνία θα τα καταφέρει. Δεν έχουμε αφοβηθούμε τίποτα. Το ποδαρικό στα σχολεία μετά την άρση της αναστολής της λειτουργίας τους έκαναν σήμερα το πρωί οι μαθητές της 3ης Λυκείου. Η επιστροφή των μελών της σχολικής κοινότητας έγινε με τα αναγκαία μέτρα προστασίας που έχουν προβλέψει ΕΟΔΗ και Υπουργείο Παιδείας με την τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου να είναι το βασικότερο, ενώ για να περιοριστεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και αποχώρηση μαθητών στο σχολείο δεν θα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συγκέντρωση στο προάβλιο χώρο πριν την έναρξη του προγράμματος, ενώ οι μαθητές θα πηγαίνουν απευθείας στην αίθουσα του τμήματός τους. Πολλοί ήταν οι μαθητές που με υπεύθυνη δήλωση δεν θα πάνε σχολείο γιατί έχουν στην οικογένειά τους άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Η προσέλευση των μαθητών της τρίτης τάξης στα σχολεία σήμερα ήταν πολύ μικρή. Σήμερα έρχεται μόνο η τρίτη τάξη. Επομένως, ξέρουμε ότι είναι και μια περίοδος προετοιμασίας για τις πανελλαδικές και ήταν αναμενόμενο. Εν τω μεταξύ, είναι και πολλοί γονείς οι οποίοι έχουν φέρει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιτρέπουν στα παιδιά να έρχονται στο σχολείο γιατί υπάρχει κάποιο πρόσωπο στην οικογένεια
στο στενό περιβάλλον που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες και αυτός είναι λόγος σημαντικός για να μην επιτρέπουν και στα παιδιά να έρχονται για τα μαθήματα. Είναι σημαντικό το ζήτημα και πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί. Δεν με ούτε προσευχή επιτρέπεται να γίνεται έτσι. Ναι, δεν γίνεται προσευχή. Γενικά δεν πρέπει να αναπτύσσουμε δραστηριότητες ούτε στο προάβλιο ούτε μέσα σε αίθουσες οι οποίες να απαιτούν μεγάλο αριθμό ας πούμε, μαθητών σε μικρό χώρο. Και στις αίθουσες βέβαια τα θρανία είναι σε αποστάσεις η θέση των μαθητών, 1,5 μέτρο η μία από την άλλη. Σας έχει ζητηθεί να ενημερώσετε τα παιδιά για τον τρόπο ατομικής προστασίας. Ναι, εννοείται. Αυτό θα το κάνουν τώρα οι καθηγητές την πρώτη ώρα. Θα μεταφέρουν στα παιδιά, θα περάσω και εγώ να πω μια καλημέρα, γιατί δεν έγινε και προσευχή. Δύο μήνες μετά το κλείσμα των σχολείων, πολλά παιδιά θέλαν να βρεθούν στο σχολείο ξανά. Εντάξει, έχουμε βγάλει το πρόγραμμα με βάση το οποίο θα γίνονται τα μαθήματα. Σε ό,τι αφορά τα εξ αποστάσεως μαθήματα, τι γίνεται? Εξ αποστάσεως, αυτή την εβδομάδα, από τη στιγμή που οι καθηγητές πρέπει να είναι εδώ, όσοι καθηγητές είναι εδώ, δεν μπορούν να κάνουν εξ αποστάσεως μαθήματα. Θα γίνονται μόνο από εκείνους οι οποίοι έχουν για κάποιους λόγους υγείας, έχουν ζητήσει απαλλαγή από την αυτοπρόσωπη παρουσία στο σχολείο και θα κάνουν τα μαθήματα από το σπίτι. Αυτό. Σε ό,τι αφορά τους καθηγητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, έχει έρθει η πληρωματική διάταξη που να τους απαλλάσσει από τα καθηκοντά τους? Από την αρχή έχει βγει αυτή για όλο το δημόσιο τομέα και επιπλέον πριν δύο μέρες, μάλλον στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ανακοινώθηκε και για τους εκπαιδευτικούς, αναφέρει ποια είναι τα νοσήματα τα οποία απαλλάσσονται, οι ασθένειες που απαλλάσσονται από που μπορεί να απαλλαγεί ένας εκπαιδευτικός και να έχει δικαίωμα να μην έρχεται στο σχολείο. Είναι σημαντικό αυτή η περίοδος η κρίσιμη για την υγεία όλων να περάσει ανώδυνα. Κύριε Χλαπάνη, σήμερα ήρθαν οι μαθητές της τρίτης ηλικίου εδώ στο σχολείο. Θα θέλαμε καταρχήν να μας πείτε ποια ήταν ο αριθμός των παιδιών, αν ήταν ικανοποιητικός. Ήταν προγραμματισμένο να έρθουν αρχικά 40, γιατί έχουμε γύρω στους 80 κάτι μαθητές. Έτσι όπως το είχαμε χωρίσει αλφαβητικά με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου, ήταν να έρθουν 40. Από αυτούς οι 10 έχουν δηλώσει με υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν μπορούν να έρθουν γιατί έχουν άτομο στην οικογένεια που ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Οπότε από τους 30 που ήταν να έρθουν, ήρθαν τελικά οι 25. Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικός ο αριθμός? Φυσικά, φυσικά. Με αυτές τις συνθήκες και με τις οδηγίες που έχουμε είναι ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθμός μαθητών και νομίζω ότι οι μαθητές που έρχονται, εντάξει δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, αλλά έτσι είναι φτιαγμένο το όλο σύστημα για να είμαστε αραιά και να μην συγκροτίζονται, να μην συνοστίζονται. Και νομίζω ότι γίνεται και το μάθημα. Τα μαθήματα γίνονται κανονικά όπως ήταν και πριν την πανδημία? Εντάξει, αυτή τη στιγμή με μικρότερο αριθμό μαθητών δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά γίνονται επαναλήψεις. Πρώτα απ' όλα για τη γάμα λυκείου έχουμε ολοκληρώσει την ύλη, όλοι οι καθηγητές. Οπότε αυτή τη στιγμή κάνουμε επαναλήψεις. Παιδιά τα οποία χρειάζονται και ήρθαν για αυτόν τον λόγο για να κερδίσουν πέντε πράγματα, να μάθουν πέντε πράγματα, να κάνουν την επανάληψή τους, προετοιμάζονται κανονικά, βεβαίως. Γίνεται κανονικά. Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα εξ αποστάσεως, τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση? Κοιτάξτε, υποστήριξη εξ αποστάσεως συνεχίζει να υπάρχει. Σίγουρα με την ασύγχρονη. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις που ορισμένοι καθηγητές υπάρχουν αντιδράσεις και από την ΟΛΜΕ και από την ΕΛΜΕ και γενικότερα, υπάρχει βέβαια και νομοθεσία που έχει αλλάξει. Υπάρχουν οδηγίες του Υπουργείου να γίνεται. Εμείς εδώ έχουμε κάποια υποδομή. Δεν είναι και απόλυτα 100% έτοιμο το σχολείο για πολλών ειδών τέτοια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν φορητοί υπολογιστές, υπάρχουν περιπτώσεις καθηγητών οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα. Ένα ή δύο παιδιά τα οποία μένουν μακριά από το σχολείο για τους λόγους που εξηγήσαμε και θέλουν δύο πράγματα να ρωτήσουν ή να κάνουν κάτι, μπορεί να προβάλλουν τον πίνακα, να δείχνουν κάτι για να μπορούν να συνοηθούν με τα παιδιά. Είστε υπέρ αυτής της τροπολογίας με την αναμετάδοση εξ αποστάσεως του μαθήματος για τα παιδιά που είναι εκτός? Γενικά θεωρώ ότι δεν τίθεται
θέμα προσωπικών δεδομένων, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί, και σίγουρα με την τροπολογία που έγινε στον νόμο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι έπρεπε να γίνει καλύτερη προετοιμασία και καλύτερες διαδικασίες, θα έπρεπε να γίνουν. Τώρα, εμείς πάμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Για μας το κέρδος θα είναι για τα 2-3 παιδιά που δεν πάνε φροντιστήριο, που δεν έχουν άλλο τρόπο, που δεν μπορούν να έρθουν, να μην τους υποχρεώσουμε να έρθουν και να διακινδυνεύσουν και να μπορέσουν να επικοινωνήσουν ή να δουν κάποια πράγματα. Το σχέδιο για την επαναφορά των υπολείπων τάξεων, των άλλων δύο τάξεων, υπάρχει έτσι στο πλαίσιο των εργασιών το δικό σας για να ετοιμάσετε το σχολείο? Προετοιμαζόμαστε. Κατά τα γνωστά. Πάλι θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Εντάξει, γιατί βέβαια το σχολείο είναι και πολύ μεγάλο. Οι 25 μαθητές είναι πάρα πολύ αραιά εδώ πέρα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ασφάλειας. Όταν θα έχουμε 100, 150 ή 120, ανάλογα και πόσοι θα έρθουν, γιατί ορισμένοι φοβούνται και αυτοί. Μπορεί να μην έρθουνε, θα το διαχειριστούμε και λίγο διαφορετικά. Μπορεί να έχουμε ξεχωριστά κάποιους χώρους, τα έχουμε συζητήσει αυτά και θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά και μέσα στη βδομάδα να έχουμε καλύτερη εικόνα. Γιατί περιμένουμε ακόμα και λαμβάνουμε ακόμα υπεύθυνες δηλώσεις από γονείς και να πω ότι τις δεχόμαστε ακόμα και ηλεκτρονικά. Για να μην τους υποχρεώσουμε να έρθουν εδώ διαζώσεις, απλά επικοινωνούμε στο τηλέφωνο για να επιβεβαιώσουμε. Ολόκληρη η χώρα μαζί με τους δωδεκανήσιους αποχαιρέτησε σε κλίμα συγκίνησης τον Δημήτρη Κρεμαστινό, τον διακεκριμένο επιστήμονα, τον πολιτικό και τον σεμνό δωδεκανήσιο που τίμησε τον τόπο του με ήθος, τις γνώσεις, τις ικανότητες και την αγάπη του για τον συνάνθρωπό του. Πεντηφόρος ομίλης, ανταποκρινόμουν να συνδοθήσαμε σε την πατριαρχική προτροπή, μεταφέρω προς την σύζυγο και τους οικείους του μεταστάντους τη συμπάθεια και τη συνειδητηρίου προσδύση τη αυτού τη Ιωτάτη Πανεγιώτατο και τη ειδική σου προσωπικό, καθώ και των αδελφών Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων, λέω και καλή του Παϊσίου, Κόου και Νησίρων Αθαναήλ και Σύνη και Σωστό, οι οποίοι εξαιτία των υφισταμένων μέτρων δεν μπόρεσαν να είναι μεταξύ μα και εξέφρασαν την παράκληση να μεταφέρω τα συλληπιτήριά μου. Και εκφράζω μετά των παϊσταμένων αδελφών, Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτων Ουδίας κ. Σάββα και ο Θεοκλειστάτων Μητροπολίτων κ. Κυρίου, την ευχή όπως Κύριος ο Θεός ημών, τάξει την ψυχή αυτού εχωραζόντων και εν σκηνές δικαίων εν το φωτί της αυτού Αναστάσεως. Η μνήμη σου αείμνηστη καθηγητά αιωνία και ελαφρά ελωδιακή γη, η οποία εντός ολίγων θα δεχθεί το σκήνομά σου. Που τη δύσκολη του στιγμή ο Τζίμις τους ήταν πάντα δίπλα τους. Να βοηθήσει, να συνδράμει, να βρει νοσοκομείο, να σώσει ζωές στην κυριολεξία. Αυτό τον φίλο του απλού καθημερινού ροδίδι αποχαιρετούμε. Τον άνθρωπο, τον γιατρό, τον καθηγητή, τον υπουργό, τον πρόεδρο, τον ευπατρίδη της πολιτικής, ο οποίος μας έκανε πάντα να νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε συμπατριώτες του. Ο Δημήτρης ήταν το μοναχό παιδό του, είχε όλη τη στολή του τη μεγάλη. Ο Δημήτρης ήρθε στο γυμνάσιο του Θεού, το οποίο ήταν μέχρι το πριν πάλι. Αρέσει να ήταν πάντα το μεγαλύτερο, αριστούχο, αλλά και φέρνει. Στις απάντησες στην ώρα που πίσω πάλισε, θα ρίσκε τρόμαξη. Για τις μεταξύ σας μάχης το αποτέλεσμα, αυτό τον φόβησε. Σιγουριά καμία δεν είχε ποιος θα ήταν ο νικητής. Άλλη ποτέ δεν είχε. Στα μαρμαρά είναι όλοι που έχουν τραπεζιθεί για αυτό. Μέρες και μέρες ο μονός της αντάλλασης μάχης σας τον περίγυρο σκέφτησε. Θυμάμαι τον τρόπο που ξεκινούσε στα μάτια το Πάσχα το 90 στη Ρόδο. Και τώρα φεύγεις για το στενό ταξίδι. Σε συνοδεύουν άπειρες ευχές, όλων όσοι σε συνάντησαν στις 8 δεκαετίες της ζωής σου. Σε συνοδεύουν οι φίλοι, οι συναγωνιστές και οι σύντροφές σου. Σε συνοδεύουν οι συγγενείς και οι δικοί σου. Σε συνοδεύει η πολυαγαπημένη σου Τζέννη, η άξια και σεβαστή σου σύζυγος με το σημαντικό ανάστημα και τη δυνατή παρουσία της. Το κενό που μας αφήνεις δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Θα μείνεις αιώνια χαραγμένος στη μνήμη του κάθε Ρωδίτη, του κάθε Δωδεκανήσιου, του κάθε Έλληνα. Καλώς στο ταξίδι. Πάλι ψυχά την ελληνική, αλλά δεν νίκησες. Και τώρα η πλάκα αναπηρχέ για το πώς θα σε σκεπάσει. Ο θάνατος άδικος, φωνερός και μικρόψυχος δεν σου χαρίστηκε. Σε αντιμετώπισε ως ανταγωνιστή του, γιατί εσύ χάριζες υγεία και έσωζες ζωές.
Επιγράφω αυτά τα φτωχά λόγια ως επιτάχυο, επειδή θέλω να απευθύνω τον προσήμοντα έπαινο σε άνδρα επιφανή. Υπήρχε σπουδαίος άνθρωπος, άριστος επιστήμονας και συνετός πολιτικός. Δημήτρη, φίλε μου, αδερφέ μου, συνάδελφέ μου, γιατί στις 7 και 20 σήμερα, Παρασκευή, χτύπησε το κινητό μου και έρχομαι. Αμέσως το μυαλό μου πήγε στον Ευαγγελισμό. Όπως σκέφτηκα, πάση με τον Δημήτρη μας. Μόλις είδα στην οθόνη το όνομα της αγαπημένης μου Ζένης, μου κόπηκε η φωνή. Η Ηλία, στις 7 μας έφυγε ο Δημήτρης, ψιθύρισε με κονέμι την ανάσα. Επί δύο μήνες που ήταν στη μέθη του Ευαγγελισμού, πρωί και βράδυ ανταλλάσσαν το ήθος, την αξιοπρέπεια και την ευγένεια του δικού μας καθηγητή, ο οποίος συνέδραμε καθοριστικά στα προβλήματα υγείας των συμπολιτών του και όχι μόνο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη όλων των Δεκανησίων και των Ελλήνων μέσα από την κοινωνική και πολιτική του παρουσία, το ότι υπηρέτησε την ιατρική επιστήμη και την πολιτική με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια, μετριοπάθεια, τιμιότητα και αποτελεσματικότητα, το ότι με τη συμβολή του θεμελιώθηκε το νέο νοσοκομείο της Ρόδου. Ήσασταν πάντα γέροχος, ανήσυχο πνεύμα, δημιουργικός και αγωνιστής. Σας λάτρεψε όλος ο κόσμος. Οι αρχαγγελίτες, ο τόπος σας, σας αποθέωσαν. Ήσασταν η σωτηρία στον πόνο μας, ήσασταν το στήριγμα στη χαρά μας. Όλοι σας αγαπήσαμε σαν γιατρό και σαν πολιτικό, μα πιο πολύ σαν άνθρωπο. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες ένα παλικάρι στην Κάλυμνο που οδηγούσε δίκυκλη μηχανή μεγάλου κυβισμού, η οποία εξετράβηκε τις πορείες του και προσέκρουσε σε βραχώδης έδαφος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnosnews.gr, το δυστύχημα συνέβη στις 6 και 4 περίπου το απόγευμα. Ο 28χρονος οδηγώντας την μηχανή από δρόμο αρχίνοντα με βαθύ, εξετράβηκε της οδού και προσέκρουσε σε βραχώδης έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΠ που μετέβησε στο σημείο του δυστυχήματος και παρέλαβα τον 28χρονο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούν τα αρμόδια στελέχη του αστυνομικού τμήματος Καλύμνου. Δωρεά προκατέθουσα στο νοσοκομείο της ΣΚΟ από την ΥΠΑ Τιερμοστή για το μηχάνημα ανίχνευσης κορονοϊού που ανακοίνωσε ο έπαρχος ΣΚΟ Γιάννης Καμπανής εκ μέρους της περιφέρειας και θα είναι εδώ την Τετάρτη, όπως δήλωσε η Δημοτική Τηλεόραση, ο διοικητής του νοσοκομείου ΚΟ Σταμάτης Βασιλιάδης. Η αίθουσα αυτή είναι απαραίτητη λόγω της αυξημένης κίνησης του καλοκαιριού και εν ώψη της έναρξης της τουριστικής περίοδου. Αυτό είναι μια δωρεά από την ΥΠΑ Τιερμοστία για χρήση στο νοσοκομείο μας, το οποίο θα βοηθήσει στην πρώτη επαφή που θα έχει το δείγμα μετά το μηχάνημα που θα μας φέρει η περιφέρεια την Τετάρτη ή Πέμπτη, το οποίο θα τοποθετηθεί και από εκεί θα κάνουμε την ανίχνευση και την εξέταση του δείγματος. Και έτσι ο κόσμος δεν θα μπορεί πια να περιμένει 5 και 6 και 7 μέρες και θα μπορεί σε 2 ώρες, 3 ώρες να έχει το αποτέλεσμα. Το νέο αυτό μηχάνημα πότε θα έρχεται, γιατί είδαμε ότι υπάρχει. Ναι, Τετάρτη πρωί πιστεύω να τον παραλάβουμε. Τετάρτη πρωί. Τη Δευτέρα μας είπανε ότι είναι έτοιμο και θα τον παραλάβουμε Τετάρτη. Αυτό θα χειρίζεται από το προσωπικό, από την υπηρεσία του αιματολογικού. Ναι, θα χειρίζεται από το αιματολογικό. Ο κύριος Άγκος, ο γιατρός μας, πήγε εκεί, ενημερώθηκε για τη λειτουργία του και όλα τα σχετικά. Και έτσι θα το χειρίζεται η υπηρεσία του, το τμήμα του. Θα είναι εδώ την Τετάρτη, θα αποφύγουμε την ταλαιπωρία του κοινού και παιδιά... Άμεσο το αποτέλεσμα. Άμεσο το αποτέλεσμα. Βέβαια τον πρώτο καιρό θα στέλνουμε συγχρόνως και στην Αθήνα για να δούμε ότι το αποτέλεσμα είναι σωστό, δηλαδή και Αθήνα και εμείς εδώ. Υπάρχει δηλαδή και διασταύρωση στέλνοντας στο Παστέ. Ακριβώς για τον πρώτο καιρό. Και μετά μόνοι μας. Και διεκτά θεωρείτε ότι αυτό και εν ώψη του άνοιγματος της τουριστικής περίοδου είναι πολύ σημαντικό? Είναι τελείως απαραίτητο. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Φανταστείτε να έχουμε τους τουρίστες εδώ και να έρχονται και να βάζουμε τους ανθρώπους να περιμένουν από εδώ και από εκεί για να κάνουμε αυτό το τεστ. Θα είναι τελείως αδιανόητο να το σκεφτούμε ότι θα δουλέψουμε την τουριστική σεζόν χωρίς κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορέσει να υπάρξει. Και από εδώ είναι η ΥΠΑ Τιερμοστία, η οποία με χαρά τους βλέπω. Αμέσως ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και θα ήθελα να πούν και κάτι αν θέλουν και τους ευχαριστούμε. Πολύ σημαντική προσφορά της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Θα θέλαμε λοιπόν να αναφερθείτε για την κίνησή σας αυτή.
Φυσικά, το νοσοκομείο της ΣΚΟ και η ΥΠΑ, η αρμοσία του για τις πρόσφυγες έχουν μια άψογη συνεργασία. Με χαρά ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του διοικητή του νοσοκομείου και σήμερα παραδίδουμε αυτό το κοντέινερ ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των αναγκών λόγω των ιδιαίτερων συγκυριών που ζούμε, λόγω του ιού COVID-19. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία που έχουμε. Ακριβώς αυτός ο χώρος τι περιλαμβάνει μέσα, έτσι να μας δώσετε μια εικόνα για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Αυτός ο χώρος σαν ένα πρώτο σημείο εξέτασης για όσα άτομα πιθανώς αντιμετωπίζουν κάποια συμπτώματα, ώστε να εξετάζονται εδώ πριν προχωρήσουν και να δουν σε ένα πρώτο βαθμό τι χρειάζεται και ποια θα είναι η μελλοντική αντιμετώπιση τους και η εξέτασή τους, ώστε να αποφευθεί και ο συγχρονισμός και με τους ασθενείς που βρίσκονται στο νοσοκομείο. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι υπεύθυνες δηλώσεις αιτήσεις των δικαιούχων οικοδόμων, δασεργατών, λατόμων, ασβεστοποιών και άλλα συναφή επαγγέλματα για να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών για την στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, συνεχίζει τον διάλογο με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Σε συνεργασία με το τμήμα τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ και με την συμμετοχή των αρμόδιων τομεαρχών, οι νομαρχιακές επιτροπές Νότιας και Βόρειας Δωδεκανήσου καλούν τους άμεσα εμπλεκόμενους με τον τουριστικό τομέα φορείς του νομού μας σε τηλεδιάσκεψη αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι. Την επιμήκυνση του τρέχοντος προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2019-2020 του Οργανισμού Απασχόληση Εργατικού Δυναμικού για διάστημα ίσο με τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων λόγω του κορονοϊού αποφάσισε η διοίκηση του οργανισμού ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των δικαιούχων και ωφελουμένων να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους. Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα το τουριστικό κατάλημα που επιθυμούν από το Μητρό. Στην περίπτωση που επιλέξουν για τις διακοπές τους κατάλημα στη Μυτιλίνη, τη Λέρο, τη Χίο, τη Σάμο ή την ΚΟ μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς να καταβάλουν ιδιωτική συμμετοχή. Η προγραμματισμένη εκδήλωση για την γιορτή της μητέρας από την ΕΓΕΚΟ λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε όπως δεν πραγματοποιούνται καμία άλλη εκδήλωση αυτό το διάστημα, όμως η διοίκηση του Συλλόγου επέλεξε να κάνει την πιο όμορφη προσφορά για να τιμήσει ειδικά αυτή την ημέρα. Προσέφερε ένα βρεφοζυγό στη μευτική κλινική του νοσοκομείου μας ως ελάχιστη έκφραση ευχαριστειών προς τους εργαζόμενους στο χώρο υγείας που παρά τις τεράστιες ελλείψεις σήκωσαν και σηκώνουν όλο το βάρος της περίθαλψης και πλέον στη συλλογική συνείδηση είναι οι νέοι ήρωες της εποχής μας. Με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα άνοιξαν τα εμπορικά καταστήματα της ΚΟ, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Σας ακούσουμε τις απόψεις των εμπόρων και των καταναλωτών με αφορμή την επιστροφή στην κανονικότητα της αγοράς. Πώς σας φάνηκε το άνοιγμα της αγοράς? Ωραία, πολύ ωραία. Πήγαμε και κομμωτήριο σήμερα. Βγήκατε και κομμωτήριο, έτσι. Ναι, ναι. Άλλαξε η διάθεσή μας ψυχολογικά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, 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 ναι. Αλλά τώρα θέλει λίγη προσοχή. Να κρατάμε τα τεράμε τα μέτρα και όλα θα πάνε πολύ καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή αρχή. Γεια σας. Θα σας ρωτήσουμε πώς σας φάνηκε έτσι το άνοιγμα των καταστημάτων. Μισό λεπτό. Τώρα, εγώ έχω λίγο δουλίτσα. Άλλαξε η ψυχολογία μας με το άνοιγμα των καταστημάτων. Καλά είναι, καλά είναι. Νιώθουμε καλύτερα. Βλέπετε να τηρούν τα μέτρα τα καταστήματα σε όλα τα... Απόλυτα, απόλυτα. Εσείς τα τηρείτε? Βεβαίως, βεβαίως. Και εμείς. Και αποστάσεις φαντάζομαι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Κάτι γίνεται. Όχι τρελά πράγματα, αλλά κάτι γίνεται. Ο κόσμος γενικότερα έχει αλλάξει έτσι ψυχολογία. Είναι λίγο περίεργη ακόμη η ψυχολογία του. Φάνε τις μασκούρες, τα γαντάκια του είναι λίγο επιβλεκτή, προβλεπτική. Σας ζητούν να τηρείτε και εσείς τα μέτρα τα οποία έχουν προβλεφθεί. Για μας, εδώ δεν είναι υποχρεωτικό. Σύσταση είναι. Τώρα από εκεί πέρα, εμένα δεν μπορώ να δουλέψω με τη μάσκα. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Τα γάντια εντάξει, τη μάσκα δεν μπορώ. Τις αποστάσεις. Τις κρατάμε, όσο μπορούμε τουλάχιστον.
Εντάξει, δεν είδα κάτι διαφορετικό, δεν άλλαξε ακόμα τίποτα. Εάν δεν ανοίξουν τα καφετέρες, τα εστίασης, δεν πρέπει να δούμε διαφορετικά. Καφέ στο χέρι και φεύγουμε. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Προσέχουμε και να έχουμε. Υπάρχει μια αισιοδοξία, βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γιατί ο κόσμος ακόμα δεν έχουν ανοίξει δουλειές τους και οικονομικά είναι ζορισμένος. Ευελπιστούμε ότι θα στηριχθεί η τοπική αγορά. Το δικό σας είναι ο καφές, το παίρνουμε και φεύγουμε. Το δικό μας προς το παρόν είναι μόνο delivery και take away και περιμένουμε κι εμείς κάποια νέα ενημέρωση. Προς το παρόν έχουν πει για 1η Ιουνίου, αλλά έχουν αναφέρει ότι θα πάει μια εβδομάδα νωρίτερα. Περιμένουμε κι εμείς. Καλά είμαστε εσείς. Ξεκίνημα της αγοράς σήμερα. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Καλά, δόξα τω Θεώ. Αφού είμαστε καλά και όρθιοι, δόξα τω Θεώ. Τηρείτε κι εσείς τα μέτρα προστασίας? Ναι, ναι, και αποστάσεις όσο μπορούμε. Και αποστάσεις. Η μάσκα δεν είναι τόσο όσο οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούμε. Μαρία, βλέπω κι εσύ έχεις όλα εδώ τα αντισηπτικά, ό,τι χρειάζεται. Έτσι πρέπει, θα αλλάξει η ζωή μας. Τι προβλέπετε στο δικό σας τομέα, τα ρούχα, τα οποία είναι ευαίσθητα και ο κόσμος τα πιάνει, τα δοκιμάζει. Τι προβλέπετε στην περίπτωση αυτή? Εμείς έχουμε τον ατμοκαθαριστή, τα περνάμε τώρα σε συγκεκριμένη περίοδο. Είναι όλα, όλα καινούργια, δεν έχουν δοκιμαστεί καν. Θα τα ατμίζουμε. Βέβαια, νομίζω και ο κόσμος πια δεν θα είναι σε αυτή την αντίληψη. Δώσε μου να δοκιμάσω αυτό, δώσε μου να δοκιμάσω το άλλο. Γιατί βλέπω και τον κόσμο ότι φοβάται. Είναι το θέμα της υγείας πρώτο. Θα προσέχουμε. Κίνησε σήμερα την πρώτη μέρα, τι υποστηρίζετε? Δειλά είναι. Δειλά λίγο τα πράγματα. Γιατί να μην κρυβόμαστε, μετά την υγεία έρθει και το οικονομικό κομμάτι. Που όλοι έχουμε αρχίσει πια και φοβόμαστε αυτό. Η σεζόν είναι συνδεδεμένη άμεσα με όλους μας. Και θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Κατέβηκα, κατεβαίνω κάθε μέρα, αλλά απογοήτευσα αφού ήταν όλα κλειστά. Είπα σήμερα να κάνω μια λίγο σήμερα η ψυχολογία μας με το άνοιγμα της Όχι, αν δω τις καφετέρειες γεμάτες δεν αλλάζει η ψυχολογία. Άρα και εσείς από αυτούς που λέτε ότι πρέπει να ανοίξουν οι καφετέρειες όσο γίνεται νωρίτερα. Βέβαια, εκεί είναι η κουλτούρα του Έλληνα, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε. Κουλτούρα, καφέ και αραλίκι, έτσι. Όχι αραλίκι ακριβώς. Απλά, στον ελεύθερο μας χρόνο. Απλά είναι στον ελεύθερο χρόνο, βλέπεις ότι ζωντανεύει κάτι. Τώρα τα μαγαζιά οπωσδήποτε δώσανε μια άλλη εικόνα στην πόλη μέσα. Ευελπιστούμε ότι... Εσείς ως καταναλωτής όταν μπαίνετε στα καταστήματα θα ζητάτε να απολύτως... Σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας ψώνιζα φυσιολογικά τα αναγκαία τα δικά μου. Τώρα για καλλιντικά και για κουρέματα και τέτοια δεν με απασχολούσαν και πολύ. Με ενδιαφέρε μόνο ως προς το ζήν και δεν ένιωσα κανένα περιορισμό, δηλαδή να με κάνει να νιώσω άσχημα. Τη στιγμή που μπορούσαμε να πάμε στα σούπερ μάρκετ σε κάποια συγκεκριμένα μέρη με τις κατάλληλες προφυλάξεις όπως μας είχαν πει, δεν ένιωσα την παραμικρή, ας πούμε, δυσχέρεια. Γεια σας. Βλέπουμε ότι τηρείτε τα μέτρα προστασίας, μάσκα, γάντια. Καταγράμμα, τα πάντα όλα. Είστε βέβαια και σε ένα ευαίσθητο τομέα που όπως είναι τα καλλιντικά, που γενικότερα χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Εννοείται και δεν μπορούμε πλέον ούτε να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο, ούτε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ούτε να βάφουμε τον κόσμο, τα πινέλα μας. Δηλαδή είμαστε ένας τομέας ο οποίος θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Στους καταναλωτές που θα έρχονται στο κατάστημά σας, ζητάτε να φοράνε και εκείνη μάσκα και γάντια ή δεν σας ενοχλεί? Από τη στιγμή που έχουν πει ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, εμείς τηρούμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, τα γαντάκια, τη μάσκα. Ο κόσμος έρχεται με δική τους ευθύνη, από τη στιγμή που κάποιος θέλει να βάλει, φυσικά και μπορεί να βάλει. Εμείς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανένα, εννοείται. Σιγά σιγά, όχι πάρα πολύ, αλλά είχε κάποιες πελάτες, μπήκανε, κοιτάξαν, είδαν. Οι πελάτες έτσι είναι φοβισμένοι, ζητούν κάποια μέτρα προστασίας από εσάς ως κατάστημα? Όχι, από ό,τι βλέπω οι πελάτες είναι μια χαρά. Δεν ζητάνε κάτι επιπλέον. Εγώ τους λέω αν θέλουν να φορέσουν γάντια, έχουμε αντισηπτικό, μάσκες, ό,τι θέλουν. Αλλά οι πελάτες είναι μια χαρά, όχι. Σε ό,τι αφορά το δικό σας το κομμάτι των δοκιμασιών, μπορεί να δοκιμάσει κάποια γυναίκα με μαγιό ή οτιδήποτε άλλο. Τι προβλέπετε στη δική σας την περίπτωση? Εμείς τα απολυμμένουμε τα ρούχα μετά. Επιτρέπεται μαγιό γιατί η άλλη δεν το παίρνει χωρίς να το δοκιμάσει. Αλλά έχουμε ατμοκαθαριστή, τα οποία τα απολυμμένουμε μετά, πάντα. Όλα τα ρούχα. Αυτός είναι ο ατμοκαθαριστής δηλαδή, που μετά την... Απολυμμένουμε όλα τα ρούχα. Η δοκιμασία είναι έτσι ακριβώς. Και τα απολυμμένουμε όλα τα ρούχα. Μάλιστα.
αυτά που δοκιμάζονται. Τα κρατάμε στην άκρη και κάθε 10 λεπτά, 20. Κάνει τη σχετική απολύμανση. Την σχετική απολύμανση σε όλα τα ρούχα μας. Η υποτονική, θα έλεγα. Ο κόσμος ακόμα δεν έχει μπει στο πνεύμα του ότι ξανανοίξαμε, ξαναγυρίσαμε. Υπάρχει όμως κίνηση γενικότερα στους δρόμους της αγοράς. Στους δρόμους. Στα καταστήματα προς το παρόν δεν βλέπουμε καμία απή. Βλέπετε έτσι μια αλλαγή στην ψυχολογία του κόσμου? Ναι, από το πρωί έχουν μπει 2-3 κυρίες μέσα, οι οποίες δεν έδειξαν κάποια σημάδια ότι φοβούνται να μπουν για τέτοια. Νομίζω ότι περισσότερο το πρόβλημα εντοπίζεται στον οικονομικό παράγοντα. Σε χρημάτων ακριβώς αυτό. Εντάξει, αυξημένη είναι η κίνηση, ανοίξαν και τα καταστήματα καλλιτικών που χρειαζόμασταν κάτι, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι τώρα μπαίνουμε με μάσκες ενώ προηγουμένως μπαίναμε χωρίς μάσκες. Γιατί τώρα μπαίνουμε με μάσκες και προηγουμένως χωρίς μάσκες? Συνίστανται όμως οι χρήσεις των μασκών, δεν είναι υποχρεωτική? Ναι, αλλά όχι, μου φαίνεται υποχρεωτική. Όχι, δεν είναι υποχρεωτική, συνίστανται. Εντάξει, πάντως ανέβηκε η ψυχολογία μας γιατί βλέπουμε περισσότερο κόσμο και γιατί λειτουργούν περισσότερα καταστήματα. Ανεβαίνει η διάθεσή σου που βλέπεις τα μαγαζιά ανοιχτά, που βλέπεις κίνηση? Όταν μπαίνεις στα καταστήματα, εσύ ως καταναλωτής ζητάς κάποια προστατευτικά μέτρα? Δεν μπήκα ακόμα, για να είμαι ειλικρινής. Απλά κάνω τη βόλτα μου, χαιρετάω. Μου ανεβαίνει η διάθεση και λέω, μην κλείδωθω στο γραφείο. Θεωρείς ότι είναι περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ να στηρίζουμε και να ψωνίζουμε όλοι? Βέβαια, πρέπει να στηρίξουμε όλα τα μαγαζιά όσο μπορούμε, βέβαια. Από εδώ το τοπική αγορά μας είναι φοβερή, δεν μας λείπει κάτι. Μακάρι να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε εμείς οι ίδιοι τα μαγαζιά μας για να το περάσουμε όλο αυτό όσο γίνεται πιο εύκολα. Παρατείνεται μέχρι την 31 Ιουλίου η προθεσμία για την απόσυρση των ταμιακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν online με το TaxisNet, όπως προβλέπεται σε απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Από την 1η Αυγούστου και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από τις παλαιού τύπου ταμιακές μηχανές συνιστά παράβαση. Ανησυχητικά είναι τα νούμερα όπως αυτά έχουν κατατεθεί στο Εργάνη για την Δωδεκάνησο, αφού η συνολική απώλεια θέσεων εργασίας στην ΚΟ για τον Απρίλιο του 2020 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019 ανέρχεται σε 7.141 θέσεις εργασίας, ενώ το ποσοστό των χαμένων θέσεων εργασίας για τον Απρίλιο στα Δωδεκάνησα αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση της τάξεως του 99,82%. Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα του ισοζυγίου ροών μισθωτής απασχόλησης, στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη για τον Απρίλιο του 2020 για την Δωδεκάνησο και αφορούν σε προσλήψεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις, καταγγελίες σύμβασης, λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Η συνολική απώλεια θέσεων εργασίας στο νομό μας για τον Απρίλιο του 2020 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019 ανέρχεται σε 22.387 χαμένες θέσεις εργασίας που αντιστοιχεί σε ποσοστό σωστιαία μείωση της τάξης του 99,82%. Στο ισοζύγιο ροών μισθωτής εργασίας Απριλίου στη Δωδεκάνησο βλέπουμε ότι πρωταγωνιστούν η Ρόδος και η ΚΟ με ποσοστό που αγγίζει το 100%, η Κάρπαθος σε μείωση του 89% και η Κάλυμνος το 82%. Τα νούμερα αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη του βαθμού με τον οποίο η απασχόληση τοπικά έχει πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού και τρανταχτή απόδειξη της καθολικής εξάρτησης της εποχικής μισθωτής εργασίας και κατ' επέκταση και της οικονομίας της Δωδεκανήσου από τον κλάδο του τουρισμού. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Ζωγραφίδης, θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα να επιδιώκει στενή συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, ώστε να συνταχθούν και να προταθούν νέες εξειδικευμένες προτάσεις για την ουσιαστική στήριξη όλου του φάσματος απασχόλησης και της οικονομίας του τόπου μας. Η ΒΙΤΕΛΜΕ Δωδεκανήσου με ανακοίνωσή της καταδικάζει την τροπολογία που ψηφίστηκε στην Βουλή και προβλέπει την ταυτόχρονη διαζώση στη διδασκαλία και τη ζωντανή αναμετάδοσή της από την τάξη και ζητά να αποσυρθεί η άμεση τροπολογία, ενώ καλεί την ΟΛΜΕ να καταδικάσει τις απαράδεκτες ενέργειες του Υπουργείου, να απαντήσει και να πάρει αποφάσεις μη εφαρμογής τους και να σταθεί δίπλα στους συναδέλφους. Η ΒΙΤΕΛΜΕ θα πραγματοποιήσει κινητοποιήσεις στις 13 Μαΐου και θα πραγματοποιήσει άμεσα γενική συνέλευση. Επίσης, η ΒΙΤΕΛΜΕ ενημερώνει τους γονείς για τα συνολικά αιτήματα του κλάδου που αφορούν στο να μην υπάρξει καμία κάμερα σε καμία τάξη, την τήρηση όλων των μέτρων για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων και να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία.
Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ή 4,2 σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο σημειώθηκε εχθές στις 3:08 λεπτά νότια της Κεφάλου. Σήμανση επικίνδυνων σημείων λόγω κατολιστήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο πραγματοποιεί το επαρχείο ΚΟ και η Περιφέρεια σε συνεργασία με την κίνηση πολιτών ΚΟ, ξεκινώντας από την διχάλα του δρόμου Αντιμάχια Κέφαλος στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου και φτάνοντας μέχρι τα Κολονάκια στο Πυλί, όπου υπάρχουν σημεία του δρόμου με κατολιστήσεις και όπου τοποθετήθηκαν προστατευτικά κολονάκια μέχρι την αποκατάστασή του σύντομα, μιας και έχει γίνει σχετική μελέτη. Δεν επισκευάζουμε, βάζουμε την καινούργια σήμανση του επαρχείου για την κατολίσθηση. Είναι καινούργια, δεν είναι παλιά αυτή? Όχι, όχι, είναι όλα καινούργια και είναι για την κατολίσθηση που έχει γίνει, έτσι ώστε να αποφύγουμε τυχόν παρατράγουδα, τροχαία, δυστυχήματα, ατυχήματα και όλα αυτά. Πόσες πινακίδες θα τοποθετηθούν? Θα τοποθετηθούν 4 πινακίδες σαν αυτή που βλέπετε, ναι. Και ήδη έχουμε τοποθετήσει κολονάκια μικρά κόκκινα εκεί ακριβώς που έγινε η κατολίσθηση. Όταν θα πάτε θα τα πάρετε. Και έχουμε ξεκινήσει από Κέφαλο πολύ πιο πρωί σε ένα κάθισμα που έχει ο δρόμος μετά το στρατόπεδο, μετά το παλιό αεροδρόμιο, την είσοδο του παλιού αεροδρομίου, εκεί που είναι η διχάλα. Έχουμε ξεκινήσει από εκεί και έχουμε τοποθετήσει κολονάκια και μετά ήρθαμε εδώ. Μάλιστα. Είναι συνεργασία επαρχίου και κίνηση πολιτών. Πρέπει να πούμε ότι είστε ιδιαίτερα ανήσυχοι σαν εθελοντές, μιας και τα Σαββατοκύριακα τα δικά σας είναι εντελώς παραγωγικά, αφού βλέπουμε ότι οι δράσεις σας συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα. Όπου μας ζητηθεί, εμείς συμμετέχουμε, είτε αυτοί είναι ψεκασμοί, είτε είναι δήμος, είτε είναι επαρχείο, είτε είναι οτιδήποτε, εμείς πάντα συμμετέχουμε. Στόχος είναι όσο περισσότεροι συμπολίτες συμμετέχουν σε αυτά τα ζητήματα, σε αυτές τις δουλειές, τόσο θα είναι καλύτερα. Σκέψου τώρα τους ανθρώπους του Δήμου, γιατί το επαρχείο θα απευθυνόταν στους ανθρώπους του Δήμου. Να έρθουν, η μελέτη λέει ότι εδώ πρέπει να γίνει αυτό που βλέπεις με τσιμέντο. Έλα τώρα εσύ σκάψε εδώ την πέτρα, την κάγια, τη βλέπεις την πέτρα που είναι το βουνό αυτό, να σκάψουν τώρα οι άνθρωποι του Δήμου λάκκο, να βάλουν μέσα τσιμέντο για να βάλουν το σήμα. Δηλαδή, φέξε μου και γλίστρισα. Τώρα έχουμε άλλη τεχνολογία, είναι πιο καλά τα πράγματα, είναι πιο... Με τι τρυπάνι, από ό,τι είδαμε, με κάποιο τρυπάνι. Ποτηροτρύπανο, ναι, ποτηροτρύπανο 2 ίντσων. Φυτέψαμε τις 2 ίντσες και περάσαμε μετά μέσα την τριάρα τη σωλήνα. Τώρα θα βάλουμε και αντιρρίδες και θα γίνει όπως πρέπει να έχει. Τώρα το τσιμέντο και οι λάσπες και όλα αυτά είναι κολοκοτρονέικα όταν πολεμούσε με το δράμα στα κόλωνα, στα δερβενάκια. Έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Οι Αμερικανοί πάνε στο φεγγάρι, πίνουν καφέ, γυρίζουν. Εμείς ακόμα τσιμέντα ρίχνουμε. Δεν είναι. Το θέμα είναι όμως, οι πολίτες αυτού του νησιού να καταλάβουν ότι αν δεν συνεισφέρουμε όλοι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα θυμόσαστε και οι δυο σας ότι έχουμε αλλάξει επάρχους και δημάρχους πολλούς. Εμείς αλλάζουμε. Αν δεν αλλάξουμε λοιπόν εμείς να συμμετέχουμε με τον οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε ζήτημα, ξεκινώντας πρώτα από τη δική μας την αυλή. Ξεκινώντας έξω από το σπίτι μας, έξω από το κτήμα, έξω από το χωράφι μας. Δεν έχω την απέτηση οι πολίτες της ΚΟΝ να έρθουν να κάνουν δουλειές τέτοιου είδους, αλλά σε μια καθαριότητα, ξεκινώντας πάντα από το δικό τους χώρο, θα μπορούσαν να συμμετέχουν έτσι ώστε να ελαφρύνουμε και τις υπηρεσίες του Δήμου. Κύριε Σεγρέτο, το μήνυμα νομίζω ήταν σαφής από τον κύριο Τζόγια. Όλος ο κόσμος θα πρέπει να είναι εθελοντής, να βοηθά και να στηρίζει γενικότερα τις δράσεις, είτε είναι Δήμου είτε είναι επαρχείο. Σαφώς θα πρέπει οι πολίτες να συμμετέχουν, μια και έχουμε αυτή τη σαπίλα του κράτους και τη σαπίλα της διοίκησης του κράτους. Πρέπει οι πολίτες να πάρουμε στα χέρια μας τα πράγματα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Εμείς, έχω ξαναπεί, κάνουμε μία, πώς να σας το πω, εμείς συμβολικά κάνουμε κάτι. Εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τα συνεργεία της νομαρχίας, της περιφέρειας, πώς λέγεται. Εμείς κάνουμε συμβολικές κινήσεις. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι το κράτος, οι υπηρεσίες, οι άνθρωποι να πάρουν
τα χέρια τους και τα πόδια τους και να κάνουν αυτές τις δουλειές. Εμείς συμβολικά το κάνουμε για να δείξουμε το πρόβλημα. Αν πάτε στους δρόμους θα δείτε τι χάλι υπάρχει. Σήματα λέει 2,5 μέτρα πρέπει να είναι αυτό το σήμα. Στο δρόμο του Πηλιού θα δείτε σήματα στους 60 πόντους, μέσα στα βάτα. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος να τα δει και να τα φτιάξει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε λύση σε όλα. Το κράτος πρέπει να κάνει το οποίο είναι ανύπαρκτο. Και οι άνθρωποι που είναι στο κράτος, όλοι αυτοί, η σαπίλα τέλος πάντων, πρέπει να ξυλώνεται λίγο-λίγο και να φεύγει. Και να δούμε τι θα κάνουμε εμείς οι πολίτες, να φτιάξουμε κάτι καινούριο, που να μην φτάνουμε σε αυτό το χάλι να έρχονται οι πολίτες να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό έχω να πω. Τα νέα πρόσωπα του Δήμου, εγώ πιστεύω τα νέα πρόσωπα, οι εκλεγμένοι, αυτοί πρέπει να δραστηριοποιηθούν τόσο όσον αφορά τους περιφερειακούς, αλλά και τους δημοτικούς. Τα πρόσωπα παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο. Εκείνοι είναι που θα πρέπει να δουν καινοτομίες, να εφαρμόσουν καινοτομίες τέτοιες έτσι ώστε να ακολουθήσουν και οι πολίτες. Ακούω το φίλο μου το Σταμάτη που λέει μην πετάτε έξω σκουπίδια, μην κάνετε, μην δείχνετε, μοιράνετε. Ναι, όμως είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια. Ο άλλος δεν θα κλαδέψει τον Κύπρο, τι θα κάνει. Η γυναίκα δεν θα κάνει κάτι μέσα στο σπίτι της, δεν θα κάνει μια αναδιοργάνωση, επανατοποθέτηση στα έπιπλα. Κάτι θα πάρει, κάτι θα πετάξει, κάτι θα βγάλει. Θα μπορούσαν να είχαν εφαρμόσει μεγάλους κάδους όπως αυτούς που έχουμε στις οικοδομές και έτσι ώστε ο κάθε δημότης να πετά τα πράγματά του εκεί μέσα. Να μην υπάρχει αυτή η επιβάρυνση. Εγώ πιστεύω ότι η υπηρεσία αυτή της καθαριότητας, εάν μιλήσει με τους ανθρώπους της καθαριότητας, έχουν προτάσει να κάνουν προς την ηγεσία έτσι ώστε να αλλάξει κάτι στο νησί. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι τα πρόσωπα είναι αυτά που θα παίξουν τον κυρίαρχο ρόλο. Πρώτα η καινοτομία. Αν θέλουμε να γίνουμε τρίγαλα, έτσι. Αν δεν θέλουμε, μένουμε εδώ που είμαστε και όλα καλά. Ήθελα να πω να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Σήμερα είναι Κυριακή. Είναι εδώ από το επαρχείο, από το Δήμο, η κυρία Κιαπόκα, δεν ξέρω ποια υπηρεσία είναι. Άφησε το σπίτι της, τα παιδάκια της και ήρθε εδώ πέρα μαζί μας, δεν θέλει να βγει στην τηλεόραση, αλλά ήρθε η κοπέλα, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να αξιοποιηθεί να κάνει κάτι. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε. Ο Έπαρχος ΚΟ Νησίρου, με ευχαριστήρη επιστολή του στα μέσα ενημέρωσης, ευχαρίστησε την κίνηση πολιτών ΚΟ για την σήμανση των επικίνδυνων σημείων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και επισήμανε πως τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή της κίνησης πολιτών ΚΟ αποδεικνύουν πως άνθρωποι με ευαισθησίες και θέληση μπορούν να και πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Τόσο η περιφέρεια του Αιγαίου όσο και το επαρχείο ΚΟ Νησίρου θα είναι πάντα αρρωγή σε τέτοιες δράσεις, συνδράμοντας κάθε φορά όπου του ζητηθεί. Ο Δήμος της ΚΟ παρέχει πλέον στους συναλλασσόμενους με τις οικονομικές υπηρεσίες με την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου μπορούν οι επαγγελματίες του νησιού μας να εισέρχονται με τους κωδικούς τάξης NET στην ιστοσελίδα aetimata.cos.gov.gr για να αιτούνται ηλεκτρονικά την απαλλαγή για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Ο Δήμος Νησίρου προμηθεύτηκε υγειονομικό υλικό για την θωράκιση των εργαζομένων στις υπηρεσίες και τις δομές Δήμου, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια να ανταποκριθεί στις έκτακτες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, με χρέος του Δήμου την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων αλλά και όλων των πολιτών της Νησίρου, τονίζεται σε σχετικό δελτίο τύπου. Η χθεσινή Κυριακή ονομάζεται Κυριακή του Παραλίτου, ένεκα της Ευαγγελικής Περικοπής που ακούγεται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ο Κύριος είναι ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Ας δούμε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, χωροστατούντος της Γοσμιωτάτου Μητροπολίτου ΚΟΟΥ και Νησίρου, κυρίου κυρίου Ναθαναήλ. Άγγελος γάρ κατά καιρό κατέβαινε την πολυβήθρα
κομμάτι του ύδατος υγιής εγίνε το οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Είδε της άνθρωπος εκεί 38 έχων έτη ασθενεία. Τούτον ειδών ο Ιησούς καταγείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέστε, απεκρίθη αυτό ασθενός. Κύριε, άνθρωπον κι έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδον, βάλει με εις την πολυβήθρα, ενώ δε έχομαι εγώ, άλλος πρωί μου καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς, έγινε άρρω τον πράγματο σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένε το υγιής ο άνθρωπος και είδε τον πράγματο αυτού και περιεπάτη. Ιδέ Σάββατον εν εκείνη τη μέρα ελεγχόνουν οι Ιουδαίοι τότε θαραπευμένον Σάββατον εστί ουκ εξεστήσει άρε τον κράπατον. Απεκρίθη αυτής ο ποιήσας με υγιή εκείνος μη είπε άρρω τον πράγματό σου και περιπάτη. Οι ρώτησαν αυτόν τι σε στείλει ο άνθρωπος ο υπόση άρρω τον πράγματό σου και περιπάτη. Ο δε ιατής ουκ ήδη τι σε στείλει ο γαϊσούς εξέλευσε όπλο όντως εν τον τόπο με τα τάφτα ευρίσκην αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτόν είδε υγιής γέγονας μη κέτει αμάρτανε ή να μη κύρον την πτσή γέννητε. Απήθεν ο άνθρωπος και ανήκειλε της Ιουδαίης. Ότι Ιησούς εστί ο ποιήσας αυτόν ότι αυτός ήταν ο Ιησούς. Όταν αργότερα τον συνάντησε στο ναό,
είναι να είναι υγιής, για να μην χάσει το αγαθό της υγείας που είναι ιδιαιτέρως πολύτιμο. Μόνο που ένας υγιής άνθρωπος εστιάζει το αγαθό της υγείας αποκλειστικά στα πράγματα τα σωματικά και παραθεωρεί την ψυχική υγεία. Σε τίποτα δεν ωφελεί, πιστέψτε με, η σωματική υγεία, αν δεν είναι παρούσα και η ψυχική. Εξάλλου ακούσαμε και την Ευαγγελική περικοπή πως ο Ιησούς μετά τον δώρο της σωματικής υγείας έδωσε στον θεραπευμένο την εντολή «Μικέτη αμάρτωνε». Ας παρακαλέσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, τον αναστημένο Χριστό να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη κατά το δυνατό το μικέτη της προτροπής του. Χριστός Ανέστη αληθώς. Αμήν. Πάμε στα φαρμακεία. Σήμερα στην πόλη μας διμερεύει και διανυκτερεύει το φαρμακείο της κυρίας Αθανασίας Παπαδάκη στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 7 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2242-028-449. Πάμε αμέσως τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος με ρίς συννεφιά προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική με ένταση από 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη δημοτική τηλεόραση ΚΟ. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.